25 νέα κρούσματα COVID-19 πανελληνίως, 17 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον πτήσεις λειτουργούν στο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης από την 1η Ιουλίου, πλήρη στήριση των προληπτικών μέτρων στο αεροδρόμιο. Πανελλήνια διάκριση έλαβαν μαθητές του πρώτου γυμνασίου της Αλεξανδρούπολης σε διαγωνισμό ρομποτικής. Τι δώρο έκαναν οι ρομποφτιάχτες στο Δήμαρχο. Κατά 25 αυξήθηκαν τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΗ το απόγευμα του Σαββάτου, με το σύνολο να φτάνει πλέον τα 3.511. Δεν σημειώθηκε κανένας νέος θάνατος. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είναι 17. Βαρύ φορτίο στις πλάτες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της μονάδος COVID-19 στην Αλεξανδρούπολη, αφού τα βαριά περιστατικά της Ξάνθης διακομίζονται στο νοσοκομείο αναφοράς στον Εύρο. Πιο συγκεκριμένα, τρεις νέες εισαγωγές καταγράφηκαν την Πέμπτη στο νοσοκομείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης, ενώ δόθηκε και ένα εξιτήριο, το 68ο από την αρχή της πανδημίας, σε έναν άνδρα 71 ετών από την οργάνη Ροδόπης, ο οποίος τις τελευταίες 10 ημέρες νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Συνολικά νοσηλεύονται 17 άτομα, 4 στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων, 1 στην μονάδα εντατικής θεραπείας και 12 στην μονάδα COVID-19. Εν τω μεταξύ, εντοπίστηκε κρούσμα σε μέλος του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΑΟΚΣ. Αναβλήθηκε ο αγώνας και έγιναν μαζικά τεστ. Μετά από την εξέλιξη αυτή, η ομάδα μπήκε σε απομόνωση με αποτέλεσμα να βρίσκεται στον αέρα το προγραμματισμένο για το Σάββατο παιχνίδι με τη Λαμία. Αργότερα, ωστόσο, με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ξάνθη διευκρινίζει πως το μέλος της ομάδας που βρέθηκε θετικό στο τεστ για τον κορονοϊό δεν ταξίδεψε με την αποστολή της ομάδας στη Λαμία και τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Η διαδικασία προβλέπει να γίνουν τεστ σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και αν βγουν αρνητικά, το ματς θα γίνει τη Δευτέρα. Αν εντοπιστεί νέο κρούσμα, θα αναβληθεί οριστικά και η ομάδα της Ξάνθης θα τεθεί σε πενθήμερη καραντίνα. Στα 25 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού, τα οποία ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, εκ των οποίων τα 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Από τις 12 Ιουνίου έχει ληφθεί σύνολο 29.450 δείγματα από εισερχόμενες αεροπορικές πτήσεις. Εξ αυτών, τα 62 είναι θετικά στον κορονοϊό. Από το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων, το 54,9% αφορά άνδρες. Δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ασθενής με COVID-19, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 192 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που επιβίωσαν ήταν τα 76 έτη. Επίσης, 119 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 11. Η διάμεση ηλικία τους είναι 62 έτη. 5 είναι γυναίκες και όλοι οι υπόλοιποι είναι άνδρες. Το 90% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Από το σύνολο των 3.511 κρουσμάτων, 810 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 1.933 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με το ταξίδι ούτε με άγνωστο κρούσμα και είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 331.703 κλινικά δείγματα. Σε πολύ καλύτερη θέση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με τον ρυθμό εξάπλωσης του κορονοϊού να ακολουθεί πτωτική πορεία στα τέλη του προηγούμενου μήνα, βρίσκεται η Ελλάδα. Η σύγκριση αφορά και χώρες που διαχειρίστηκαν ορθά την πανδημία. Ακόμα και με την Ξάνθη στο προσκήνιο, η πορεία του ιού στη χώρα μας είναι καθοδική. Περαιτέρω επιβράδυνση της διάδοσης του κορονοϊού στην Ελλάδα καταγράφηκε το διάστημα μεταξύ 25 και 30 Ιουνίου, σύμφωνα με την 7η έκθεση προόδου του παρατηρητηρίου COVID-19. Κατά μέσο όρο διαγνώστηκαν 16 έναντι 22 στην προηγούμενη έκθεση, ενώ ο δείκτης αρτή περιορίστηκε στο 0,2 από 0,5% παρά τον εντοπισμό κάποιων εισαγόμενων κρουσμάτων. Η ημερήσια διασπορά στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 1,51 κρούσματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, επίδοση καλύτερη σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που ανακλάται και στον μικρό αριθμό θετικών τεστ. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο, μόλις το 0,5% των διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν εντόπισε τον κορονοϊό, ήδη διαπιστώθηκε ένα κρούσμα, αλλά 203 τεστ. Ελαφρά μείωση παρατηρήθηκε επίσης στον κινητό μέσο όρο του αριθμού των θανάτων, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 0,2. Βάσει των στοιχείων, οι περισσότεροι θάνατοι ήταν αποτέλεσμα της τοπικής εξάπλωσης του ιού στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, συνεπώς η συνεχιζόμενη άρση των μέτρων ασφαλείας δεν έχει προκαλέσει προβλήματα σε πανελλαδική κλίμακα. Πανελλαδικά, σύμφωνα με το παρατηρητήριο COVID-19, δεν διαφαίνεται αύξηση των νοσηλιών σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή σε απλές κλίνες, ούτε και των θανάτων. Στο μέτωπο της οικονομίας για το σύνολο του Ιουνίου, ο δείκτης του οικονομικού κλίματος υποχώρησε ελαφρά κατά 0,9 μονάδες συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, όμως, καταγράφονται στοιχεία που καταδεικνύουν ότι
ότι εδραιώνονται οι αυξήσεις των τραπεζικών καταθέσεων, της ροής δανείων προς επιχειρήσεις και του όγκου ηλεκτρονικών συναλλαγών. Παρατηρήθηκε επίσης ότι περιορίζεται η μείωση της ηλεκτρονικής δαπάνης σε κλάδους που υπέστησαν απότομο πλήγμα λόγω του lockdown, όπως η εστίαση, τα πολυκαταστήματα και οι υπηρεσίες μεταφορών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας την Τετάρτη, κατά την πρώτη μέρα φίξεων από το εξωτερικό σε 16 αεροδρόμια της χώρας έγιναν 5.889 τεστ. Ακριβώς επειδή τα δειγματοληπτικά τεστ γίνονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου είναι στοχευμένα. Επομένως, είναι αναμενόμενο να καταγράφονται θετικά κρούσματα από αυτούς τους ελέγχους. Σκοπός άλλωστε είναι η έγκαιρη καταγραφή, απομόνωση και η χνηλάτιση των τυχόν θετικών κρούσματων, ώστε να περιχαρακώνονται και να αποφεύγεται η διασπορά στην κοινότητα, σημείωσε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε. Παρακολουθούμε στενά και θα συνεχίσουμε καθημερινά να το κάνουμε σε συνεργασία με τους ειδικούς στην εξέλιξη των επιδημιολογικών κύκλων στην Ευρώπη και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, έτσι ώστε τα βήματα για το άνοιγμα του τουρισμού μας να επιταχύνονται ή αν επιβάλλεται από τις συνθήκες να επιβραδύνονται. Δεν κάνουμε καμία έκπτωση στην προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα σε συνεργασία με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την πολιτική της στα ζητήματα αυτά με βάση την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων. Δρομολόγηση νέων πτήσεων σε προορισμούς όπως η Αθήνα και η Σιτία. Τον Ιούλιο προβλέπει ο προγραμματισμός του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης. Στο πρόγραμμα έχουν προσθεθεί 2 επιπλέον πτήσεις την εβδομάδα με στόχο να αυξηθεί το επιβατικό, καθώς η πληρότητα των αεροσκαφών σημειώνει πτώση 50% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Λόγω του κορονοϊού, οι εγκαταστάσεις απολυμαίνονται και παράλληλα έχουν τοποθετηθεί σημάτσεις και κορδέλες που υπενθυμίζουν στους πολίτες ότι θα πρέπει να τηρούν αποστάσεις. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα πτήσεων του κρατικού αερολιμένα Δημόκρητος για την περίοδο 1η με 27 Ιουλίου. Προβλέπεται η πραγματοποίηση 3 πτήσεων προς την Αθήνα με ώρες αναχώρησης 8:50, 9:05 το πρωί, 8:05, 10:10 το βράδυ. 3 είναι οι πτήσεις που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης την Τρίτη, οι 2 προς Αθήνα και συγκεκριμένα στις 9:05. 1:40, ενώ η βραδινή στις 9:35 αναχωρεί προς Σιτία Κρήτης. Μία πρωινή πτήση καθώς και 2 βραδινές, το σύνολό τους προς την Αθήνα, είναι οι προγραμματισμένες πτήσεις για την Τετάρτη. Συμπίπτει το νέο πρόγραμμα με το άνοιγμα των 27 αεροδρομίων της χώρας στις πτήσεις εξωτερικού και ελπίζουμε να πάει καλά το νέο πρόγραμμα. Όσον αφορά τα δικά μας, διατηρούνται περίπου 5 μέρες τη εβδομάδα 2 πτήσεις κάθε πρωί για Αθήνα. Διατηρείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη το δρομολόγιο για τη Σιτία. Έχουμε τις κλασικές βραδινές πτήσεις εκτός από την Τρίτη και το Σάββατο και ο στόλος των αεροσκαφών που επιχειρήσει στον αεροδρόμιο παραμένει ο ίδιος όπως ήταν και τον προηγούμενο μήνα. Ο αριθμός των πτήσεων αυξάνεται κατά 2 την εβδομάδα και αυτό που είναι το στοίχημα είναι να αυξηθεί και ο αριθμός, το μέγεθος των πληρωτήτων. Γιατί αυτό είναι που θα δώσει και το δικαίωμα σε εισαγωγικά σε αεροπορικές εταιρείες να φέρουν περισσότερες πτήσεις και να αποκαταστήσουμε τον κανονικό αριθμό των πτήσεών μας, αυτό που είχαμε δηλαδή πριν το Μάρτιο, στις πτήσεις του Αυγούστου. Την Πέμπτη πτήσεις αναχωρούν για Αθήνα καθώς και Σιτία Κρήτης. Την Παρασκευή ο αριθμός των πτήσεων αυξάνεται κατά μία και προβλέπει την δρομολόγηση 4 πτήσεων για την πρωτεύουσα. 2 είναι οι προγραμματισμένες πτήσεις το Σάββατο για την Αθήνα, ενώ την Κυριακή οι πτήσεις είναι 3 με προορισμό την Αθήνα. Παρά τον σημαντικό αριθμό των πτήσεων, η πληρότητα στα αεροσκάφη παραμένει χαμηλή. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη, καταγράφεται πτώση στο 50% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δεν είναι καλές οι πληρότητες τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή είμαστε πολύ κάτω βέβαια από μια πολύ καλή χρονιά που ήταν το 19. Έχουμε διαφορά περίπου στο 50% από πέρσι, αλλά είναι λογικά όλα αυτά. Είναι ο πρώτος μήνας που ο Ιούνιος ήταν μήνας κανονικών πτήσεων, αλλά με εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων. Ελπίζουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί στο ασφαλές περιβάλλον που προσφέρει ο αεροπορικός χώρος και να συνεχίσει κανονικά τις πτήσεις είτε για διακοπές είτε για άλλους λόγους. Από τον Μάρτιο, όποτε και τέθηκαν σε ισχύ τα μέτρα της κυβέρνησης για τον κορονοϊό, η κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας άρχισε να καταγράφει πτώση που έφτασε στο 85% τον Απρίλιο. Είναι ενδεικτικό ότι οι αεροπλάνα πέταξαν ακόμα και χωρίς επιβάτες από το τοπικό αεροδρόμιο. Η εικόνα αυτή άρχισε σιγά σιγά να μεταβάλλεται, όμως αυτό που δεν έχει αλλάξει δυστυχώς είναι η αδυναμία ανεφοδιασμού αεροσκαφών από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ο κ. Ζαντανίδης θα έθετε και στον Υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά, εάν επισκέπτονται την Αλεξανδρούπολη
όπως άλλωστε έπραξε τις προηγούμενες ημέρες στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Μιλάμε για ένα από τα καλύτερα κρατικά αεροδρόμια στη χώρα που συνεχίζει να έχει το γνωστό πρόβλημα με το αεροπορικό καύσιμο και γι' αυτό σε εισαγωγικά δεν θα έχουμε και το πρόβλημα των διεθνών πτήσεων αυτό το καλοκαίρι, δεν θα έχουμε τσάρτερ. Όχι, και να ξεκαθαρίσω, αυτό δεν σημαίνει ότι η Αλεξανδρούπολη δεν δέχεται διεθνείς πτήσεις, απλά δεν μπορεί να δεχτεί επαναλαμβανόμενες διεθνείς πτήσεις από μακρινούς προορισμούς, γιατί απλά τα αεροπλάνα δεν μπορούν να εφοδιαστούν σε εμάς. Θα δεχτούμε πτήσεις από το εξωτερικό ιδιωτικές, θα δεχτούμε πτήσεις στρατιωτικές από το εξωτερικό, αλλά ο ανεφοδιασμός θα γίνεται είτε σε άλλο αεροδρόμιο ή θα είναι κοντινοί οι προορισμοί και δεν θα χρειάζεται εφοδιασμός. Άρα αυτό που πρέπει να ξέρει και η κυβέρνηση αλλά και η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές μας ότι συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα του καυσίμου Jet Α1, το οποίο πρέπει να λυθεί αν θέλουμε να μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη. Στο σημείο αυτό θα καλησπερίσουμε τον κύριο Χριστόδουλο Μεντίζη, τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Κύριε Μεντίζη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χαδρούπουλε, καλησπέρα σε όλους. Προχωρήσατε πριν από λίγες ημέρες λοιπόν, στείλατε μια επιστολή στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, και θα θέλαμε να μάθουμε ουσιαστικά το περιεχόμενο της επιστολής και ποιες είναι αυτές οι αδικίες οι οποίες λέτε ότι σημειώθηκαν από την οικονομική ενίσχυση που δόθηκε από το Ίδρυμα Νιάρχος. Κοιτάξτε, το Ίδρυμα Νιάρχος είχε ανακοινώσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ότι θα επιχορηγήσει, θα επιδοτήσει τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάστηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σε μονάδες COVID και σε μονάδες αυξημένης σπονδίδας και συγκεκριμένα γιατρούς, νοσηλευτές και καθαρίστριες. Σε αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν που προέβλεπε ο νόμος και σε αυτές τις ειδικότητες, το Ίδρυμα Νιάρχος θα επιδοτούσε τους συναδέλφους με ένα αξιοσέβαστο ποσό των 1.500 ευρώ. Για όσους συναδέλφους από αυτές τις κατηγορίες μισθοδοτήθηκαν για τουλάχιστον ένα μήνα από 25 Δευτέρου του 2020. Μάλιστα. Τι συνέβη λοιπόν περαιτέρω. Πράγματι, οι διευθύνσεις και η νοσηλευτική και η ιατρική υπηρεσία απέστειλε στο πρώτο Excel, συμπεριέλαβε όλους τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων, μεταξύ αυτών και τους συναδέλφους γιατρούς και νοσηλευτές από τα επίγοντα, οι οποίοι σε δεύτερο χρόνο εξαιρέθηκαν μετά από παρένεση και κάποια παρέμβαση τέλος πάντων από την ΥΠΕ και από τον Υπουργείο ότι έπρεπε να εμένουμε μόνο στις ειδικότητες που αναφέρονται στον νόμο. Δηλαδή σε αυτούς που είπαν στις προηγούμενες κλινικές που σας ανέφερα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο λοιπόν στο δεύτερο Excel εξαιρέθηκαν οι συνάδελφοι γιατροί, παθολόγοι και οι νοσηλευτές από τα επίγοντα και ακολουθήθηκε μια διαδικασία πίεσης η οποία επέφερε επίσης και την ακύρωση του επιδόματος σε 25 επιπλέον συναδέλφους νοσοκόμους, τραυματιοφορείς και βοηθούς θαλάμου, οι οποίοι συμμετείχαν όλο αυτό το διάστημα στον αγώνα κατά του ιού και εργάστηκαν στις μονάδες που προανέφερα. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Μεντίζη, αυτό είναι, ναι, αυτοί οι άνθρωποι αφού συνέβαλαν στην προσπάθεια μη εξάπλωσης του ιού, γιατί αυτοί να μην πάρουν την ενίσχυση? Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν στην πορεία, επειδή υπήρχε περιορισμός αυτών των ανθρώπων και το Excel το οποίο δόθηκε, στην μορφή που δόθηκε είχε περιορισμούς, υπήρχαν λοιπόν, το όλο ζήτημα έπρεπε οι διευθύνσεις και η ιατρική και νοσηλευτική διεύθυνση να χωρέσουν 150-160 συναδέλφους σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πάνω λοιπόν σε αυτή την πίεση, ο ΜΕΝ Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας επέμενε κατά το γράμμα του νόμου και έβαλε μεγάλο αριθμό και πέρα και του πραγματικού αριθμού εργαζομένων γιατρών, οι οποίοι, θα σας πω το παράδειγμα το συγκεκριμένο για το οποίο εμείς διαμαρτυρόμαστε σε αντιδιαστολή με τους δικούς μας συναδέλφους που εξαιρέθηκαν. Στο τέλος λοιπόν αποζημιώθηκαν και οι γιατροί της μονάδας των νεογνών, γιατί ναι μεν πράγματι είναι μονάδα, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί μεγάλο ζήτημα για μας η εξαίρεση των 25 συναδέλφων. Θεωρούμε ότι είναι ηθικό το ζήτημα πέραν όλων των άλλων και όχι η τήρηση του γράμματος του νόμου και μόνο και ζητήσαμε περαιτέρω από την διοίκηση να απευθύνει έγγραφό της όπως και έκανε πρωτοβουλία του ο κύριος διοικητής, ούτως ώστε και οι 25 συνάδελφοι με οποιοδήποτε τρόπο από εδώ και πέρα να γίνει μια προσπάθεια και αυτοί να αποζημιωθούν. Αυτό είναι όλο το ζήτημα κύριε Χοντρόπουλε. Απλώς αναφέρω όχι σε αντιδιαστολή και αντιπαράθεση με τους συναδέλφους γιατρούς στη μονάδα των νεογνών, αλλά να ξέρετε ότι αυτό που πραγματικά έγινε όλο αυτό το διάστημα αφορά πολύ περισσότερους εργαζόμενους, για αναισθησιολόγους, έτσι και άλλες ειδικότητες όπως τους χειριστές εμφανιστές, όπως τους φυσικοθεραπευτές που πραγματικά συμμετείχαν και αντιμετώπισαν περιστατικά.
όπως και οι παρασκευαστές και οι μικροβιολόγοι, οι οποίοι είδαν όλα τα δείγματα του COVID όλο αυτό το διάστημα. Σε περίπτωση αυτά, που... λοιπόν, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, υπήρξε ένας περιορισμός και ακύρωση αυτών των συναδέλφων. Υπήρξαν κενά, επομένως θέλω να υπογραμμίσω και στο νόμο, αλλά και στην εφαρμογή του, και λάθη τα οποία έγιναν σε διοικητικό επίπεδο. Με αποτέλεσμα, εν τέλει, για να καταλήγουμε, εξαιρέθηκαν 25 συνάδελφοι, για τους οποίους ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα θα βρεθεί κάποιος τρόπος για να δικαιωθούν και αυτοί για την προσπάθεια την οποία κατέβαλαν. Και το τελευταίο που θα ήθελα να τονίσω επ' αυτού είναι ότι να δώσω τα συγχαρητήρια και τα εύσημα στους συναδέλφους όλους, αλλά και στους συναδέλφους που εξαιρέθηκαν, οι οποίοι σε καμία περίπτωση με την εκπαίδευσή τους και την εμπειρία τους δεν έγιναν αιτία μετάδοσης του ιού σε καμία περίπτωση, δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και με την κατάρτιση που είχαν και την εκπαίδευση, πραγματικά σε κανένα σημείο της έξαρσης, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δεν έγιναν αιτία διασποράς του ιού και τους αποδίδονται τουλάχιστον τα ψυχολογικά εύσημα. Γιατί τα πραγματικά επιδοματικά εύσημα έγιναν λάθη τα οποία τους ακύρωσαν. Κύριε Μεντίδη, σε περίπτωση που σας ζητηθούν αποδεκτικά, για παράδειγμα το πρόγραμμα των συγκεκριμένων εργαζομένων, μπορεί φυσικά να δοθεί αυτό στο Υπουργείο, έτσι? Σαφώς. Τα προγράμματα, το τονίζω και, στο έγγραφό μας προς τον κύριο Κικίλια, ότι τα προγράμματα είναι στη διάθεσή του. Κύριε Χοντρόπουλε, εξαιρέθηκαν συνάδελφοι με 25-26 μέχρι και 29 μέρες, πριν συμπληρώσουν δηλαδή για 1-2 μέρες το ημερολογιακό μήνα, οι οποίοι εξαιρέθηκαν και αυτοί οι συνάδελφοι προσέφεραν υπηρεσίες, ήταν μέσα σε 4 θετικά κρούσματα, 3-4 ώρες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας για ένα διάστημα 1-2 ημερών λιγότερο του μήνα. Και αυτοί οι συνάδελφοι εξαιρέθηκαν. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σκληρό, γιατί από την άλλη πλευρά έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα βρισκόμαστε πάλι σε ευθεία αντιπαράθεση για την αντιμετώπιση του ιού. Και χρειαζόμαστε σαν νοσοκομείο και όλες οι ειδικότητες, και γιατροί και νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό και τραυματιοφορείς και οι πάντες και οι μικροβιολόγοι και οι χειριστές, μια ηρεμία έτσι απόλυτη σε όλα τα επίπεδα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα μιας νέας έξαρσης που είναι πραγματικά πολύ κοντά, πολύ κοντά. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε να συμβεί το διάστημα του φθινοπόρου. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν αποτελούν τροχοπέδι και δεν μας αφήνουν σε καμία περίπτωση να είμαστε ήρεμοι, γιατί όπως ξέρετε, έχουμε τονίσει, οι ελλείψεις μας σε όλες τις ειδικότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι συνάδελφοι εν μέσω καλοκαιριού δεν θα προλάβουν ούτε καν να ξεκουραστούν 5 μέρες, κύριε Χοντρόπουλε. Αυτό, κύριε Μεντίζη, τώρα εγώ έμεινα λίγο στο τελευταίο που είπατε ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο έξαρση στο φθινόπωρο. Αυτό πώς το ερμηνεύουν ουσιαστικά οι συνάδελφοί σας? Θέλω να πω, όπως είπατε και εσείς, είναι ήδη κουρασμένοι, αναμένεται και ένα δύσκολο καλοκαίρι. Πώς θα αντέχει το προσωπικό σε όλη αυτή την πίεση? Εγώ αυτό που εκλαμβάνω από όλους τους συναδέλφους είναι ότι υπάρχει μια τεράστια σωματική αλλά και ψυχολογική κούραση. Το προσωπικό δεν έχει ενισχυθεί. Μόλις χθες ήρθε η εγκύκλειος για να επανέλθουν στην εργασία 53 συνάδελφοι, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να μας ενισχύσουν αυτό το διάστημα, να παίρνουν κάποιες άδειες το προσωπικό στα τμήματα. Γιατί από το υπάρχον προσωπικό λειτουργήσε και η μονάδα του COVID, η οποία τράβηξε, έτσι να πω λαϊκά, λόγω ανάγκης βασικά, αρκετούς συναδέλφους και δημιούργησε ανάλογη πίεση. Δηλαδή το να δημιουργήσει αυτό το νοσοκομείο από το υπάρχον προσωπικό ένα νέο τμήμα και να το λειτουργήσει σωστά σε όλα τα επίπεδα είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικά πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά και η διοίκηση και η ιατρική και νοσηλευτική υπηρεσία ανταπεξήλθαν και κυρίως όλοι οι εργαζόμενοι. Αλλά νομίζω ότι ζήτημα εάν θα μπορέσουμε να πάρουμε 5-6 μέρες όλο το καλοκαίρι για να υπάρχει μια σχετική σωματική και ψυχολογική ξεκούραση για τους συναδέλφους. Και ένα τελευταίο, κύριε Μεντίζη, αν θέλετε, πώς είναι τα πράγματα τώρα στο νοσοκομείο και αν θέλετε να μας πείτε και δύο κουβέντες για τον συνάδελφό σας, ο οποίος νοσεί βέβαια, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε είναι καλά στην υγεία του. Κοιτάξτε, το εξήμορο του όλου πράγματος, εάν συνδυάσουμε όλα τα προηγούμενα, σε σχέση με όλα τα προηγούμενα, είναι ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος που πράγματι είναι θετικός, αλλά η πορεία της υγείας του πάει πολύ καλά, βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι και πιστεύουμε σύντομα να βρεθεί κοντά μας. Και ο συγκεκριμένος συνάδελφος είναι μέσα στους 25 που εξαιρέθηκαν. Α, είναι μέσα στους 25. Τον ιό δεν τον πήρε εξ ουρανού, κύριε Χοντρόπουλε, αυτό να το καταλάβουν όλοι. Ήταν μέσα στην προσπάθειά του και στην εργασιακή του προσπάθεια. Και από εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα με τη μεταφορά του ιού. Γι' αυτό λοιπόν το θεωρούμε άδικο και είναι ένας παραπάνω λόγος που σας επισημαίνω όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα.
Παρ' όλα αυτά, να το τονίσουμε και αυτό, κύριε Μεντίζη, η χνηλάτιση του συγκεκριμένου ασθενούς, του συναδέλφου σας, είναι καθαρή, έτσι? Δεν υπήρχε κάποιος άλλος στο κοντινό του περιβάλλον? Ναι, πήγανε όλα καλά και νομίζουμε ότι μέχρι το τέλος όλα θα πάνε καλά. Κύριε Μεντίζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλοκαίρι με μεγάλες προσφορές μόνο στον Μασούτη. Δευτέρα έως Τετάρτη. Κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,29. Μασούτης. Εδώ για σένα. Alex Polis Ακίνητα. Η μεγάλη δύναμη στο χώρο των ακινήτων. Για αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις και εκτιμήσεις ακινήτων. Με κύρος, εχεμήθεια, διαφάνεια. Επισκεφτείτε την πιο σύγχρονη ιστοσελίδα ακινήτων της Βορείου Ελλάδος. Με ένα κλικ έχετε όλα τα ακίνητα διαθέσιμα. Υπεύθυνος Αλέξανδρος Γερασούδης και συνεργάτες. Λεωφόρο Δημοκρατίας 354, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 37000. Καλοκαίρι με μεγάλες προσφορές μόνο στον Μασούτη. Δευτέρα έως Τετάρτη. Ροδάκινα και blueberries 25% φθηνότερα. Μασούτης. Εδώ για σένα. Υπάρχει ένας κόσμος που φτιάχτηκε από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Ξεκίνησε από το κενό, μέχρι που πολύ δειλά κάποια τρεμάμενα πράσινα αστέρια έκαναν την εμφάνισή τους. Που αποκάλυψε την επιφάνεια αυτού του κόσμου. Ενός κόσμου απέραντου που μας κάλεσε να τον εξερευνήσουμε. Που μας έδωσε την ελευθερία να δημιουργήσουμε. Να εξελιχθούμε. Και να αλλάξουμε. Κόσμος που μας έπεισε να ξεχάσουμε τα «δεν μπορώ» και τα «δεν με ακούει κανείς». Που ακόμα και όταν για λίγο ο δικός μας σταμάτησε, στηριχτήκαμε πάνω του για να συνεχίσουμε. Γιατί πάντα συνεχίζουμε. Ο άνθρωπος δημιούργησε τον κόσμο του ίντερνετ για να κάνει τον κόσμο του καλύτερο. Στην Κοσμοτέ έχουμε το ίδιο όραμα και δουλεύουμε για να το κάνουμε πραγματικότητα. Για να απολαμβάνουμε όλοι τον κόσμο του ίντερνετ ακόμα πιο ελεύθερα. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Τώρα στα Χόντο Σέντερ. Προλάβετε από Δευτέρα. 50% επώνυμα αρώματα και καλλιντικά. Estée Lauder, Clinique, La Mer, MAC. Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Γραφεία Τελετών Γιαννάκης. Με σεβασμό στη σοβαρότητα των περιστάσεων. Είμαστε δίπλα σας, οργανώνουμε την τελετή και εισπράττουμε τα έξοδα απευθείας από το ασφαλιστικό σας ταμείο. Γραφεία Τελετών Γιαννάκης σε όλο τον Εύρο. Συνεταιριστικά Σούπερ Μάρκετ Ένωση. Τα δικά σας καταστήματα. Από το 2009 κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Κύριο μέλημά μας, η άριστη εξυπηρέτηση του καταναλωτή και η προσφορά ποιοτικών προϊόντων μέσα από μια μεγάλη γκάμα προσφορών. Και μην ξεχνάτε, προμηθευτείτε την κάρτα μέλους των συνεταιριστικών Σούπερ Μάρκετ Ένωση και κερδίστε δώρο επιταγές για τα ψώνια της οικογένειάς σας. Συνεταιριστικά Σούπερ Μάρκετ Ένωση, τα δικά σας καταστήματα. Και αυτήν την εβδομάδα τα συνεταιριστικά Σούπερ Μάρκετ είναι εδώ για σας. Από Παρασκευή 3 Ιουνίου έως 5η 9 Ιουλίου με την κάρτα Club Ένωση της εταιρείας μας θα βρείτε εκλεκτό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 11,75 ευρώ, Εγνατία ηλιέλαιο 5 λίτρων 5,16 ευρώ, όλα τα οικογενειακά παγωτά Κρικρή 30% φθηνότερα, μετάξι τσίπουρο σουφλίου 500 ml 7,49 ευρώ. Με τις αγορές σας άνω των 20 ευρώ, συμμετέχετε στην κλήρωση στις 27 Ιουλίου για 2 σετ κήπου, τραπέζι με 6 καρέκλες.
Η Μεσόγειος ΑΕ έχει αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας ΣΥΜΙΚ των αστικών στερεών αποβλήτων Αλεξανδρούπολης. Ένα έργο υψής της σημασίας για την τοπική κοινωνία αλλά και οικονομία. Από την μονάδα θα παράγονται ανακυκλώσιμα υλικά, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά μέταλλα, κόμποστ, κατάλληλο για εδαφική χρήση, ηλεκτρική ενέργεια. Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη, εφαρμόζοντας έξυπνες, καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογικές λύσεις για την αξιοποίηση των αποβλήτων, οδηγεί στην επίτευξη των στόχων για την μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, πάντα με γνώμονα την τοπική κοινωνία. Μεσόγειος ΑΕ. 20 χρόνια συνέπεια, ποιότητα και αξιοπιστία. Πανελλήνια διάκριση κατέκτησε το τμήμα ρομποτικής του πρώτου γυμνασίου της Αλεξανδρούπολης με όνομα Ρομποφτιάχτες. Πρόκειται για το βραβείο Robo Design του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας 2020. Την κατασκευή τους μάλιστα την δώρησαν στον Δήμαρχο της πόλης, Γιάννη Ζαμπούκη. Το Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη επισκέφθηκαν οι νεαροί μαθητές της ομάδας Ρομποφτιάχτες του πρώτου γυμνασίου της Αλεξανδρούπολης. Τα παιδιά απασχολούνται με την ρομποτική από την ηλικία των 10 ετών και σήμερα είναι τελειόφοιτοι της τρίτης τάξης του γυμνασίου. Μίλησαν με τον Δήμαρχο για το σχολείο και το μάθημα της ρομποτικής, καθώς και του παρουσίασαν το έργο τους για όλα όσα έχουν σχεδιάσει τα τελευταία χρόνια. Μίλησαν επίσης για την πιο πρόσφατη διάκρισή τους, καθώς κατέκτησαν το βραβείο Robo Design στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας 2020. Έχουμε μαζί μας την ομάδα ρομποτικής Ρομποφτιάχτης του πρώτου γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται η ρομποτική στο γυμνάσιό μας και οι μαθητές αυτοί πλέον μας αφήνουν και φεύγουν και πάνε στο Λύκειο. Έχουν συμμετέχει σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και έχουν ασχοληθεί με την εκπαιδευτική ρομποτική. Έχουν συμμετάσχει και έχουν διακριθεί σε πολλούς διαγωνισμούς τα προηγούμενα 3 χρόνια και φέτος. Παρόλες τις συνθήκες τέλος πάντων που σταμάτησε κάποια στιγμή στη χρονιά, αλλά το προηγούμενο Σάββατο στον διαδικτυακό event κέρδισαν και το βραβείο το Robo Design στον φετινό διαγωνισμό. Το τελευταίο εγχείρημα των νεαρών αφορά στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε σχολεία και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εφαρμογή που καταγράφει τα άτομα που εισέρχονται ή εξέρχονται από ένα κτίριο μέσω αισθητήρων που τοποθετούνται στις εισόδους και εξόδους. Εκπαιδευτικοί και μαθητές δώρησαν στον Δήμαρχο ένα ρομπότ φάρο που ανάβει αυτόματα σε χαμηλό φωτισμό. Η ομάδα μας γενικά έχει πολλά χρόνια που υπάρχει. Αρχίσαμε από το δημοτικό με κάποια παιδιά και κατά τη διάρκεια των χρόνων πήραμε και άλλα παιδιά από άλλα σχολεία και τώρα όλοι μαζί στο γυμνάσιο συνεχίζουμε δυναμικά. Συμμετοχή σε πολλούς διαγωνισμούς, με βραβεία, πώς είναι όλο αυτό για σας? Είναι πολύ ωραίο γιατί βλέπουμε ότι η δουλειά μας ανταμείβεται και ότι πάμε πολύ καλά και λογικά θα συνεχίσουμε ώστε να πάρουμε και άλλες στο μέλλον. Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου? Είναι ένας φάρος, ο οποίος σε ένα διαγωνισμό που πήραμε μέρος τον χρησιμοποίησαμε και ουσιαστικά τον πήραμε ώστε να αναδείξουμε την πόλη μας και την ομορφιά της. Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής των νέων σχολείων στην περιοχή του ΚΕΓΕ, ενώ οι μαθητές θα κατανεμηθούν με αποφάσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου. Παράλληλα με κοινές τους αποφάσεις, τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών προχώρησαν στην ίδρυση νέων σχολικών μονάδων για την περιοχή και συγκεκριμένα του 6ου ημερησίου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, του 4ου ΕΠΑΛ αλλά και της 3ης Λυκειακής Τάξης του Μουσικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Την ίδρυση του 6ου ημερήσιου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, 4ου ΕΠΑΛ και της 3ης Λυκειακής Τάξης του Μουσικού Σχολείου αποφάσισαν να αποκοινούν τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Γνώμη, το νέο γυμνάσιο της πόλης αναμένεται να λειτουργήσει σε ένα από τα δύο κτίρια που κατασκευάζονται σήμερα στην περιοχή του ΚΕΓΕ, τα οποία ολοκληρώνονται μέσα στους επόμενους μήνες. Το Υπουργείο Παιδείας, με υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, έκανε δεκτή την πρότασή μας και ιδρύεται έτσι το 6ο ημερήσιο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης. Και η δική μας πρόταση είναι να στεγαστεί στο ένα κτίριο από τα δύο που υπάρχουν στο ΚΕΓΕ. Και οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι αυτά, γιατί έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τον ανάδοχο, θα παραδοθούν περίπου τον Δεκέμβριο ή τον Γενάρη του 2021. Μέχρι τότε οι μαθητές που κατανέμονται στο 6ο ημερήσιο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης θα στεγαστούν προσωρινά στους χώρους του πρώην ΠΕΚ. Είναι εκεί που είναι η αυλή των γυμνασίων, πρώτο και τρίτο γυμνάσιο δηλαδή, και θα έχουν και διοικητική αυτονομία. Οπότε αν μας παραδοθεί το κτίριο
τον Γενάριο, τον Δεκέμβριο, τον Φεβρουάριο, αμέσως οι μαθητές αυτοί θα μεταφερθούν στις νέες εγκαταστάσεις. Γι' αυτό και επιλέχθηκαν από τα δημοτικά που είναι στην περιοχή εκεί, δηλαδή το 11ο, 12ο και ένας μικρός αριθμός μαθητών από το 9ο δημοτικό σχολείο. Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στο 6ο γυμνάσιο της Αλεξανδρούπολης είναι εκείνοι που θα τελειώσουν φέτος την 6η δημοτικού και προέρχονται από το 11ο, 12ο δημοτικό σχολείο καθώς και το 9ο. Οι μαθητές θα κατανεμηθούν στο νέο σχολείο με απόφαση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου. Η δεύτερη σχολική μονάδα που ιδρύεται είναι το 4ο ημερήσιο επαγγελματικό λύκειο Αλεξανδρούπολης, γιατί μέχρι τώρα το πρώτο ημερήσιο επαγγελματικό λύκειο και το δεύτερο ημερήσιο επαγγελματικό λύκειο Αλεξανδρούπολης δεν ήταν σε θέση να στεγάσουν τις ανάγκες των μαθητών που δήλωναν την προτίμησή τους προς τα επαγγελματικά σχολεία, και γι' αυτό λοιπόν προσωρινά θα στεγαστούν τα παιδιά αυτά σε ένα χώρο που βρίσκεται ανάμεσα στο τρίτο και δεύτερο γενικό λύκειο της Αλεξανδρούπολης. Αύριο θα έχω και μία ξανά συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και θα κάνουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση από αυτού. Και όταν το δεύτερο γενικό λύκειο μετεγκατασταθεί στον χώρο του πρώην ΚΕΓΕ, δηλαδή στο δεύτερο κτίριο εκεί, αν έτσι αποφασίσει ο Δήμος, θα το δούμε. Η δική μας η πρόταση είναι σε αυτόν τον χώρο να εγκατασταθεί το 4ο ημερήσιο γενικό λύκειο Αλεξανδρούπολης. Όσον αφορά στο μουσικό σχολείο, ολοκληρώνεται με την ίδρυση της τρίτης λυκειακής τάξης, ωστόσο στο μέλλον θα απαιτηθεί νέα στέγη, καθώς οι μαθητές αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Ιδρύεται και η τρίτη λυκειακή τάξη και έτσι λοιπόν αποκτάει το μουσικό γυμνάσιο και τρεις ηλικιακές τάξεις, άρα έχουμε την ολοκλήρωση του μουσικού σχολείου. Πράγματι, υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τη στέγαση του μουσικού σχολείου, γιατί τα κτίρια αυτά εκεί δύσκολα ικανοποιούν τις ανάγκες, αλλά νομίζω ότι και αυτό θα είναι αντικείμενο συζήτηση με τον Δήμαρχο αύριο και πιστεύω ότι θα εξευρεθεί μια καλή λύση, παρότι η δική μας η πρόταση είναι να αναγερθούν νέες σχολικές μονάδες στο Αλτιναμάζι, εκεί στο χώρο που υπάρχει, τα επαγγελματικά σχολεία, σύν το μουσικό σχολείο, το οποίο έχει ιδιαιτερότητες πολλές, και άρα λοιπόν η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να προγραμματίζει την αξιοποίηση αυτού του χώρου και τα τεχνικά ζητήματα που απαιτούνται και είναι πολλά ενδεχομένως. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το τρέιλερ της εκπομπής All in Motion που θα προβάλλεται στη Δέλτα Τηλεόραση και αμέσως μετά ακολουθεί συνέντευξη με τους δύο παραγωγούς της. Είδαμε το τρέιλερ και τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Κάντα, δημοσιογράφο ειδικό τύπου και τηλεοπτικό παραγωγό, και την κυρία Μάριο Νάνθη, παρουσιάστρια και αυτή τηλεοπτική παραγωγός. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είδαμε το τρέιλερ, πολλά εντυπωσιακά, πολλά συναισθήματα, πολλά έντονα συναισθήματα, πολλή αδρεναλίνη. Κύριε Κάντα, να ξεκινήσουμε με εσάς. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τη συνεργασία την δική σας και με την εδώ, με τη Δέλτα Τηλεόραση. Είναι μια συνεργασία η οποία μετράει χρόνους, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το All in Motion ενηλικιώθηκε, εξυγχρονίστηκε. Αν και δεν βρισκόταν στον αέρα, είχαμε την εμπιστοσύνη πολλών ανθρώπων και βρεθήκαμε ανά την Ελλάδα. Είχαμε γυρίσματα αρκετά. Και αυτή τη στιγμή νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στον κόσμο αυτό το κάτι παραπάνω, αυτή τη διαφορετική τηλεοπτική πρόταση δική μας, που ονομάζεται All in Motion. Mm-hmm. Και ποια ακριβώς ήταν η θεματολογία της εκπομπής, κύριε Κάντα?
Να δώσουμε το λόγο στη Μάριον που ασχολείται και η ίδια με τη θεματολογία. Βέβαια. Είναι ποικίλη η θεματολογία, όπως διαπιστώσετε και στο τρέιλερ. Παρουσιάζουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα από τη δράση. Τα extreme sports βέβαια είναι το νούμερο ένα, τα μηχανοκίνητα. Έχουμε όμως και την αεροπλοεία που παρουσιάζουμε πάρα πολύ σωστά και πάντα σε κάθε εκπομπή ίσως. Έχουμε τα σκάφη. Έχουμε τα σκάφη. Έχουμε αυτοκίνητα. Ας συμπληρώσω εγώ τώρα. Μπαίνω και εγώ στο δικό μου. Βεβαίως, βεβαίως. Τις μοτοσυκλέτες, τα σκάφη, τα αεροσκάφη έχουν τη δημητική τους και όλα αυτά κινούνται. Και δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε, για να φανταστείτε, οτιδήποτε έχει κινητήρα, να παρουσιάζεται με ένα δικό μας μοναδικό τρόπο, μέσα από ένα σενάριο κινηματογραφικό, θα το έλεγα, θα τολμήσω να το πω, και αυτό να εξαρτάται λίγο τη φαντασία του τηλεθεατή. Αυτή είναι η λογική παραγωγής, είναι σύντομη, όπως είναι και ο σύγχρονος τηλεθεατής, θα έλεγα, και αν θέλετε, έχουμε ρίξει πολύ μεγάλο βάρος στο κομμάτι της παραγωγής που λέγεται ποιότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το αναφέρουμε. Πότε είναι η πρεμιέρα της εκπομπής? Η πρεμιέρα της εκπομπής είναι στις 11 του μηνός, το επόμενο Σάββατο. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι εκεί, συντονισμένοι, στο δικό σας κανάλι, στο Delta TV. Αν και το All in Motion δεν βγαίνει μόνο στο δικό σας κανάλι, έχει αυτή τη στιγμή άλλες 8 συνεργασίες ανά την Ελλάδα. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πανελλαδική τηλεθέαση και μάλιστα στα πιο δυνατά κανάλια της περιφέρειας. Μπορούμε να έχουμε ένα, ας το πούμε, spoiler για το πρώτο επεισόδιο, στο περίπου τι θα δούμε, έτσι να έχουμε μια γεύση πριν το δούμε, γίνεται? Βεβαίως και θα δούμε. Λοιπόν, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς θα δούμε, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη και δυνατή θεματολογία. Θα δούμε με τι ακριβώς ασχολείται το All in Motion, πού ακριβώς ταξιδεύει και τι θα έρθει περίπου, αν θέλετε, στη συνέχεια. Αλλά επειδή θέλω να κρατήσω λίγο το suspense της πρώτης εκπομπής, σας δίνω κάποια στοιχεία. Το στίγμα, αν και τελειώσει το τρέιλερ, νομίζω ότι λέει πολλά πράγματα μέσα σε ένα λεπτό. Έτσι ακριβώς θα είναι αυτή η λογική της εκπομπής. Όλο αυτό το τρέιλερ που θα βλέπετε. Να περάσουμε και στην παρουσιάστρια. Κυρία Άνθη, τι μπορείτε να μας πείτε για το δικό σας τον ρόλο και θέλω να μου πείτε και τι συναισθήματα σας έχει βγάλει αυτή η εκπομπή? Πάρα πολλά τα συναισθήματα. Θα ξεκινήσω από αυτό. Ζούμε πολύ έντονες στιγμές με τον Βαγγέλη. Ο ρόλος μου είναι της παρουσιάστριας, αλλά εγώ συμμετέχω ενεργά σε κάθε πράγμα που γίνεται και διεξάγεται μέσα στην εκπομπή, γιατί η εκπομπή είναι καθαρά διαδραστική. Δεν περιγράφουμε δηλαδή δεν περιγράφουμε πολλά πράγματα, όλα γίνονται. Όλα κινούνται και όλα γίνονται. Οπότε είναι μπροστά στα μάτια του τηλεθεατή. Θα σας δούμε δηλαδή να κάνετε extreme sports? Θα κάνω και extreme sports. Έχει κάνει ήδη. Και ίδια όλο αυτό. Και εγώ και για πρώτη φορά πολλά από αυτά. Κύριε Κάντα, πόσο δύσκολο είναι σε μια τέτοια εποχή, δεδομένης και της πανδημίας, να μπορείτε να φτάνετε μια εκπομπή σε τόσο υψηλό επίπεδο και να προχωράτε σε τόσες πολλές συνεργασίες? Να σας πω, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε πριν την πανδημία. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να συνεχιστεί. Βρισκόμαστε στο εξωτερικό, που και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και βρισκόμαστε για τον ίδιο λόγο, επειδή και εδώ υλοποιούμε ένα project το οποίο έχει σχέση με το Limotion, αλλά είναι μια παραγωγή η οποία θα προωθηθεί στο εξωτερικό. Όμως θέλω να σας πω ότι παράλληλα τα γυρίσματα στην Ελλάδα δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Ταξιδεύουμε συνεχώς όσο μπορούμε. Τώρα, βέβαια, λόγω του κορονοϊού, όπως φαντάζεστε, τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα. Είμαστε λίγο, θα έλεγα, ευρηματικοί στο να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να τελειώσουμε όλο αυτό το project, το οποίο για μας ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί, αν θέλετε, είναι και το πιστεύουμε πάρα πολύ. Είμαστε παγιασμένοι με όλο αυτό που κάνουμε. Έτσι, λοιπόν, προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτές τις συνεργασίες που είχαμε και στο παρελθόν πιο ζωντανές, να προχωρήσουμε σε νέα πράγματα που υπήρξε ένα πάντρεμα, αν θέλετε, με γυρίσματα του εξωτερικού, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Και αυτό, αν θέλετε, ήταν το κομμάτι που μας βοήθησε να υλοποιήσουμε το project όλο αυτό και να βγει στον αέρα. Θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθούμε, δεν πρέπει να σταματάμε λεπτό. Σίγουρα όλο αυτό που περάσαμε και που ζήσαμε δεν είναι μια ωραία εμπειρία και ενδεχομένως δεν έχουμε ξεπεράσει τα περισσότερα. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθούμε και να βρίσκουμε τρόπους και να εξελισσόμαστε. Έπρεπε να προσαρμοστούμε σε όλο αυτό. Προσαρμοστήκαμε. Όπως όλος ο κόσμος προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες. Έτσι και εμείς επιλέξαμε άλλους τρόπους για να παρουσιάσουμε πολλές φορές, να κάνουμε τα όνομα, όπως είπε και ο Βαγγέλης, και να παρουσιάσουμε την εκπομπή. Αλλά πάντα με καλή θέληση όλα γίνονται. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς ακριβώς συνδυάζεται το γεγονός της περιοχής μας εδώ, του Εύρου, σε όλη αυτή την εκπομπή? Θα υπάρχουν δηλαδή και σκηνικά, θα γυριστούν κάποιες εκπομπές εδώ στη δικιά μας την περιοχή?
Βεβαίως και θα γυριστούν πλάνα και εκπομπές, αν θέλετε, θα υπάρχουν ανά την Ελλάδα και σε όλα τα σημεία. Αυτός είναι ο σκοπός. Φανταστείτε ότι σε ένα βίντεο μπορεί να δείτε και 5 και 10 προορισμούς, και μη σας κάνει εντύπωση, γιατί μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, που θα είναι το ταξιδιωτικό, αν θέλετε, είναι αυτό που έλεγε και η Μάριον, ότι δεν είναι περιγραφική εκπομπή, είναι διαδραστική. Και όσοι μας συναντούν, να το αναφέρω και αυτό, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων γίνονται ένα κομμάτι με την παραγωγή. Και ίσως, αν θέλετε, το έχουν ζήσει και οι ίδιοι πριν βγει καν στον αέρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε κάνει ήδη φίλους ανά την Ελλάδα. Τα social media βλέπουν αρκετά, οπότε θα θέλαμε να μας ακολουθήσετε και εκεί όσοι μας βλέπετε και να μπορούμε να μας δίνετε, να μπορείτε να μας δίνετε και ιδέες, νέες ιδέες. Φυσικά θέλουμε να εκτεθούμε το τόπο σας. Άλλωστε, η Αλεξανδρούπολη για μένα είναι ένας πολύ αγαπημένος προορισμός. Και θεωρώ ότι έχει και πολλά να δείξει. Μέσα από την παραγωγή θέλω να τονίσω ότι δεν τονίζουμε μόνο το μηχανοκίνητο, δεν τονίζουμε μόνο το extreme. Είναι μια παραγωγή η οποία, αν θέλετε, πρεσβεύει την Ελλάδα ανά τον κόσμο. Και αυτή είναι και η λογική, αν θέλετε, και της παραγωγής της εδώ που κάνουμε. Το οποίο είναι κάτι παράλληλο, αλλά δεν θα προβληθεί στην Ελλάδα. Όμως θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα είναι το πρώτο θέμα και τα υπόλοιπα όλα είναι τα μέσα τα οποία τη γνωρίζουμε και την αγαπάμε. Αν θέλει, και εσείς αν θέλετε ένα σχόλιο. Έμεσα προβάλλονται, λέω, πάρα πολλά πράγματα. Προβάλλεται ολόκληρη η Ελλάδα, ο πολιτισμός, προβάλλονται τα τοπικά προϊόντα, οι επιχειρήσεις, όλοι όσοι συμμετέχουν και παίρνουν μέρος στην τελική εικόνα και στο τελικό αποτέλεσμα, έμεσα προβάλλονται μέσα από την εκπομπή. Το οποίο θα σας πω και εγώ, ότι υπήρχε μια ανάγκη πάνω σε αυτό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και δυστυχώς δεν έχουν τον τρόπο στο να προβάλλουν τη δουλειά τους. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο εμπορικό κομμάτι. Γιατί ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις επεμβαίνουν, αν θέλετε, και στο κοινωνικό σύνολο με διαφορετικό τρόπο. Οπότε λοιπόν αυτό είναι όμορφο να το αναδεικνύεις μέσα από την εικόνα. Και θα δείτε τον τρόπο που εμείς το προβαίνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία και βγάζουμε την εικόνα που θα θέλαμε να δείτε. Περιμένουμε λοιπόν το άλλο Σάββατο να δούμε την πρεμιέρα της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή αρχή να έχουμε. Καλή αρχή. Να είστε καλά. Καλοκαίρι με μεγάλες προσφορές μόνο στον Μασούτη. Δευτέρα έως Τετάρτη. Βοιέλια το κιλό μόνο 6,99. Μπισκότα και κουλουράκια Βιολάντα 35% φθηνότερα. Κρύο τσάι Όλυμπος 1+1 δώρο. Μασούτης. Εδώ για σένα. Και στο e-shop masoutis.gr. Alex Polis Ακίνητα. Η μεγάλη δύναμη στο χώρο των ακινήτων. Για αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις και εκτιμήσεις ακινήτων. Με κύρος, εχεμήθεια, διαφάνεια. Επισκεφτείτε την πιο σύγχρονη ιστοσελίδα ακινήτων της Βορείου Ελλάδος. Με ένα κλικ έχετε όλα τα ακίνητα διαθέσιμα. Υπεύθυνος Αλέξανδρος Γερασούδης και συνεργάτες. Λεωφόρο Δημοκρατίας 354, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510-37000. Τώρα στα Χόντο Σέντερ. Προλάβετε από Δευτέρα. 50% επώνυμα αρώματα και καλλιντικά. Estée Lauder, Clinique, La Mer, MAC. Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Υπάρχει ένας κόσμος που φτιάχτηκε από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Ξεκίνησε από το κενό. Μέχρι που πολύ δειλά κάποια τρεμάμενα πράσινα αστέρια έκαναν την εμφάνισή τους. Και μετά η έκρηξη που αποκάλυψε την επιφάνεια αυτού του κόσμου. Ενός κόσμου απέραντου που μας κάλεσε να τον εξερευνήσουμε. Που μας έδωσε την ελευθερία να δημιουργήσουμε. Εξελιχθούμε. Και να αλλάξουμε. Ένας κόσμος που μας έπεισε να ξεχάσουμε τα δεν μπορώ και τα δεν με ακούει κανείς. Που ακόμα και όταν για λίγο ο δικός μας σταμάτησε, στηριχτήκαμε πάνω του για να συνεχίσουμε. Γιατί πάντα συνεχίζουμε. Ο άνθρωπος
δημιούργησε τον κόσμο του ίντερνετ για να κάνει τον κόσμο του καλύτερο. Στην Κοσμοτέ έχουμε το ίδιο όραμα και δουλεύουμε για να το κάνουμε πραγματικότητα. Για να απολαμβάνουμε όλοι τον κόσμο του ίντερνετ ακόμα πιο ελεύθερα. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Τώρα στα Honda Center 50% Nivea. AIM. Φρουκτής. Sanex. Gliss. D-Makeup. Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Στην Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση του αύριο, στηρίζοντας και τον αγροτικό τομέα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης σχεδίων βελτίωσης. Αν έχει εγκριθεί το σχέδιό σας, ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να βρούμε την καταλληλότερη χρηματοδοτική λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Δήμος Αλεξανδρούπολης. Συνεχίζουμε δυναμικά τον πόλεμο κατά του κορονοϊού, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Η σωστή ενημέρωση είναι το όπλο μας κατά της πανδημίας. Οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας στην περιοχή της Άβαντος και των Φερών τώρα έχουν πρόσβαση στην έγκυρη πληροφόρηση. Συμμετέχουμε, γνωρίζουμε, κερδίζουμε. Συμπληρώνουμε τις σωστές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Μαθαίνουμε τα πάντα για τον κορονοϊό και κερδίζουμε όμορφα δώρα. Μένουμε όλοι ασφαλείς και προστατευμένοι. Η γνώση είναι η καλύτερη ασπίδα για την υγεία μας. Συμμετέχουμε, γνωρίζουμε, κερδίζουμε. Δήμος Αλεξανδρούπολης. Έως τις 6 Ιουλίου θα διαρκέσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων για το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας. Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Για τους Δήμους του Εύρου, το πρόγραμμα προβλέπει 454 θέσεις απασχόλησης 8 μήνες διάρκειας. Συνολικά 454 άτομα θα απασχολήσουν οι Δήμοι του Εύρου στο πλαίσιο του νέου προγράμματος κοινοφελούς εργασίας, για το οποίο άρχισε η υποβολή των αιτήσεων. Αναλυτικά 247 θέσεις προβλέπονται για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, από 59 για τους Δήμους Σουφλίου και Οριστιάδας, 71 άτομα για το Δήμο Δημοτήχου και 18 για το Δήμο Σαμοθράκης. 36.500 για όλη την Ελλάδα, 250 περίπου για την Αλεξανδρούπολη. Χρειαζόμαστε αυτά τα άτομα, χρειαζόμαστε αυτό το προσωπικό, απαραίτητο προσωπικό για το Δήμο μας λόγω ελλείψεων. Απλά λέμε ότι δεν μπορεί να καλυφθούν οι θέσεις με συμβασιούχους εργαζόμενους. Θα είναι μόνο για 8 μήνες, μέχρι να μάθουν τη δουλειά θα απολυθούν. Γι' αυτό και ζητάμε μόνιμες προσλήψεις για να καλύψουμε τις θέσεις. Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίοι συμβασιούχοι που εργάστηκαν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης μέσω του προηγούμενου προγράμματος ολοκλήρωσαν τη θητεία τους στα τέλη του 2019. Πέρσι ήταν, αρχές του 19 είχαν έρθει, Φεβρουάριο-Μάρτιο, μέχρι τέλη του 19 περίπου. Από τότε υπολειτουργούμε. Συγκριτικά δηλαδή με ευτυχώς που ήταν, ευτυχώς, σε εισαγωγικά το ευτυχώς, λόγω κορονοϊού καταφέραμε και πήραμε 4 μήνα και καλύψαμε κάπως τα κενά. Στην καθαριότητα κυρίως. Στα γραφεία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει τεράστια έλλειψη σε όλους τους τομείς, σε όλες τις ειδικότητες. Εδώ να φανταστείτε, έχουμε έναν υδραυλικό και έναν ηλεκτρολόγο για όλο το Δήμο που περιέχει στους δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς. Φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι η έλλειψη. Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται με τους κώδικους πρόσβασης TaxisNet ή τους κώδικους πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου. Αφορά εγγεγραμμένους ανέργους 18 ετών και άνω για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας περιφερειών, συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων,
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι 60 από τις συνολικά 247 θέσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης αφορούν στο πολυκοινωνικό. Είναι πάνω από 200 θέσεις σε όλο το Δήμο, 60 από αυτές είναι για το πολυκοινωνικό. Αφορούν προσωπικό νοσηλευτικό, υπαλλήλους διοικητικούς, μάγειρες, οδηγούς, καθαρίστριες, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, έχουμε διάφορες ειδικότητες. Το αίτημα του Σύλλογου Εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό που θα καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου. Δυστυχώς, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο, η τελευταία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού έγινε το 2006. Το 2006 πρέπει να ήταν η τελευταία φορά που πήραμε μόνιμο προσωπικό. Κατά διαστήματα ήρθαν μερικά άτομα με κινητικότητα, αλλά μιλάμε για ελάχιστα. Για ελάχιστες θέσεις. Τα κενά μας σίγουρα πάνω από 100 άτομα, σίγουρα πάνω από 100 άτομα συνολικά. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Ευχάριστα είναι τα νέα για τους ιδιοκτήτες που εισπράττουν μειωμένα ενίκεια λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστό, είναι ήδη σε επεξεργασία η ρύθμιση με την οποία οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων θα κερδίσουν διπλή έκπτωση φόρου. Διπλή έκπτωση φόρου θα κερδίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι εισπράττουν μειωμένα κατά 40% ενίκεια από τον Μάρτιο που ξεσπούσε η πανδημία και παράλληλα πληρώνουν στην ώρα τους τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία, το 30% των χαμένων ενοικίων θα αφαιρεθεί από τον φόρο εισοδήματος ή και τον έμφυα, ενώ όσοι εξοφλούν εμπρόθεσμα φόρους όπως τον φόρο κληρονομιάς και δόσεις απορριθμίσεις οφειλών θα πάρουν έξτρα έκπτωση ίση με το 25% των ποσών που θα έχουν πληρώσει για τους μήνες Μάρτιο έως τον Ιούνιο, η οποία θα φανεί στον προσωπικό λογαριασμό του στο TaxisNet τον Ιούλιο. Η έκπτωση 25% ισχύει μόνο για τις φορολογικές υποχρεώσεις Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει έως την Τετάρτη να υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ την δήλωση COVID, στην οποία θα δηλώσουν τα μειωμένα ενίκια κατά 40% τα ενίκια που έχουν λάβει. Επιπλέον, επισημαίνεται πως το φορολογικό όφελος θα είναι μεγαλύτερο για τους ιδιοκτήτες που εξυπηρετούν κάποια ρύθμιση στην εφορία. Αν δεν έχουν κάποια ρύθμιση ή έχουν επιλέξει να αναστείλουν την πληρωμή των οφειλών τους τον Οκτώβριο, τότε το όφελος περιορίζεται στο 30% του ενοικίου που δεν εισπράχθηκε. Για παράδειγμα, φορολογούμενος πληρώνει 300 ευρώ κάθε μήνα σε πάγια ρύθμιση 12 δόσεων και παράλληλα ενοικιάζει διαμέρισμα, το οποίο το αποφέρει 400 ευρώ το μήνα. Για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, λόγω κορονοϊού, εισέπραξε μειωμένο ενίκιο κατά 40%. Έτσι έχασε συνολικά 480 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Με την δήλωση των χαμένων ενοικίων στην πλατφόρμα της ΑΔΕ εξασφαλίζει έκπτωση φόρου 144 ευρώ, η οποία θα συμψηφιστεί είτε με τον φόρο εισοδήματος είτε με τον έμφυα. Το ποσό αυτό αποτελεί το 30% του ενοικίου που έχασε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα τηλεόραση έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.